Ο διάλογος, αγαπητοί μου, του Κυρίου μας μετά της Σαμαρίτιδος περιέχει έναν ανεξάντλητο πλούτον αληθιών και αποκαλύψεων, κατά τρόπον μάλιστα αριστοτεχνικότατων. Φεύγοντας ο Κύριος από την Ιουδαία και πηγαίνοντας στη Γαλιλαία, θα περνούσε για συντομότερο δρόμο από τη Σαμάρια. Ήταν μεσημέρι και ήταν κουρασμένος και κοπιακός εκ της οδηπορίας και εκάθισε σε ένα πηγάδι που ήταν αυτό το πηγάδι του Ιακώβου, που το είχε δώσει στο παιδί του τον Ιωσήφ. Και ήρθε μια γυναίκα, Σαμαρίτης αυτή η γυναίκα από τη Σαμάρια, να πάρει νερό. Και εκεί διαμείβεται ένας διάλογος. Ο Κύριος της λέγει, δώσ' μη πηγή, δώσ' μου να πιω νερό. Πώς εσύ, του λέγει, ζητάς από μένα νερό, ενώ είσαι Ιουδαίος? Βάζει μία παρένθεση ο Ιερός Ευαγγελιστής, διότι οι Ιουδαίοι δεν χωνεύονται, ου συγχρόνται, δεν χωνεύονται με τους Σαμαρίτας. Και λέγει ο Κύριος, «Η ήδη στην δωρεάν του Θεού και τι σε στήνω λέγον σοι, δώσ' μη ποιήν, σοι αλήτησας αυτόν και εδώ και νάν σοι είδωρ ζών. Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι εκείνος που σου ζητάει νερό, μάλλον εσύ θα του ζητούσες να πιείς από αυτόν». Και εκεί ξεκινάει, αγαπητοί μου, ένας θαυμάσιος διάλογος, μέσα στον οποίο τονίζονται μεγάλες αλήθειες. Εκεί λέγει ο Κύριος ότι είναι ο Μεσσίας. Εκεί λέγει φανερός, εγώ είμαι, λέγει. Ξέρομαι, λέει, ότι άμα θα έλθει ο Χριστός θα μας τα πει όλα αυτά. Εγώ είμαι. Εκείνος που σου ομιλεί. Είμαι εγώ. Και ακόμη ο Κύριος ομίλησε δια των τρόπων με τον οποίο θα προσεγγίζουν οι πιστοί το Θεό, ότι ο Θεός είναι πνεύμα και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν. Γι' αυτό σας είπα, η περικοπή αυτή είναι πλουσιοτάτη σε περιεχόμενο, σε αποκαλύψεις. Αλλά, αγαπητοί μου, θα μείνομαι μόνο σε ένα σημείο. Η ήδη στην δωρεάν του Θεού, εάν εγνώριζε την δωρεάν του Θεού, και τι σε στήνω λέγον σοι δώσ' μη ποιήν, σοι αλήθησας αυτόν και έδωκεν αν σοι είδωρ ζών. Ένα τροπάριο της ημέρας λέγει το εξής, είναι από τον Εσπερινό. «Επί την πηγήν επέστη η πηγή των θαυμάτων, εν τη έκτη ώρα της Εύας ζωγρίσε καρπών. Η γαρ Εύα εν αυτή εξελίληθεν εκ του παραδείσου απάτη του όφεως». Επέστη, ήρθε, λέγει, στην πηγή, η πηγή των θαυμάτων. Ο Χριστός που είναι η πηγή των θαυμάτων ήρθε εις την πηγή, δηλαδή εις το φρέα, εκεί στο πηγάδι του Ιακώβ, την έκτην ώρα το μεσημέρι, στις 12 το μεσημέρι, της Εύας ζωγρίσε καρπών, για να ψαρέψει, να συλλάβει τον καρπόν της Εύας. Ποιος είναι ο καρπός της Εύας? Η αμαρτωλή Σαμαρίτη, η πόρνη Σαμαρίτης. Ήρθε λοιπόν να συλλάβει τον καρπόν της Εύας, εκείνης που είχε πέσει στον παράδεισο. Η γαρ Εύα εν αυτή, γιατί η Εύα εις αυτήν την ώραν ευγήκε από τον παράδεισο, από την απάτη, με την έλεγχα της απάτης του όφελος. Είναι ένα πολύ ωραίο τροπάριο αυτό, που με δύο πινελιές μας δίνει μία εικόνα. Γιατί ήρθε ο Χριστός εκεί, σε εκείνο το πηγάδι, ο οποίος είναι πράγματι η πηγή των θαυμάτων, είναι η πηγή της ζωής.
εάν εγνώριζες την δωρεάν του Θεού. Δηλαδή, εάν εγνώριζες τι δωρίζει ο Θεός. Τι δωρίζει ο Θεός? Το ίδωρ των ζών, που είναι ο Χριστός. Αυτό δωρίζει ο Θεός. Λέγεται δε δωρεά, διότι ο Θεός δεν ζητάει κανένα αντάλλαγμα. Το δίδει από μόνος του. Οι δε άνθρωποι είναι ανύποπτοι, μόνο που διψούσαν οι άνθρωποι πάντοτε. Διψούσαν την δίψαν. Επιτρέψατε μου να πω μια λέξη η οποία δεν μ' αρέσει, αλλά εκφράζει όμως την μεταφυσική μου. Διψούσαν εκείνο που ήσαν. Διψούσαν εκείνον που τους κατεσκεύασε, που τους εδημιούργησε. Διψούσαν, αλλά δεν εγνώριζαν γιατί διψούν. Γι' αυτό και ανεζήτουν, τι δε κακίσε, να ξεδιψάσουν αυτήν την μεταφυσική τους δίψα. Δωρεά λοιπόν του Θεού, δωρεά. Πράγματι ο Ιησούς Χριστός είναι η δωρεά του Πατρός προς τον κόσμο. Λέγει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής, ούτω γαρ αγάπησεν ο Θεός τον κόσμο. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε. Είναι απάς ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Αυτή είναι η δωρεά του Θεού. Υπάρχει μεγαλύτερα? Η είδης, εάν εγνώριζες, εάν εγνώριζες, πόσοι άνθρωποι αγνοούν, αγαπητοί μου, αυτήν την δωρεάν του Θεού. Πόσοι άνθρωποι. Ξέρετε, αγαπητοί, αυτή τη στιγμή, κατά από τα πόδια μας, μπορεί να υπάρχει αμύθιτος θησαυρός και εμείς να είμαστε φτωχοί. Γιατί δεν τον ανακαλύψαμε? Λέγεται ότι κάποτε ένας περιηγητής στην Νότια Αφρική είδε τα παιδιά των Ιθαγενών να παίζουν ένα παιχνίδι κάτι σαν το δικό μας με τους βόλους, και ήταν διαμάντια, και όμως πέθαναν από την πείνα τα παιδιά αυτά, από τη φτώχεια. Δεν ήξεραν αυτά που κρατούσαν τι ήσαν, αν εγνωρίζαμε την δωρεάν του Θεού. Λιμοκτονούμε. Πεθάναμε από τη δίψα, και η πηγή της ζωής είναι πλάι μας. Η δωρεά έχει δοθεί και εμείς αυτή την αγνοούμε. Η είδης, εάν εγνώριζες και τι σε στήνω λέγον συδόσμη ποιή, εάν εγνώριζες ποιος είναι εκείνος που σου λέγει δώσ' μου να πιω. Ποιος ήτο? Ο Υιός του Θεού, η πηγή της ζωής. Στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί μου, πηγή ζωής λέγεται ο Γιαχβέ, ο Κύριος. Προσέξτε, ο Γιαχβέ, ο Κύριος, λέγεται πηγή της ζωής. Στον 34 ψαλμό λέγει ότι παρασύ πηγή ζωής, σε σένα είναι η πηγή της ζωής. Και σε πλήστα όσα άλλα σημεία αναφέρεται ότι ο Θεός, ο Γιαχβέ, ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης, είναι η πηγή της ζωής. Προσέξτε, εδώ ο ίδιος ο Κύριος λέγει, εάν εγνώριζες ποιος είναι αυτός που σου ομιλεί, εσύ μάλλον θα ζητούσες από αυτόν νερό. Δηλαδή, εγώ είμαι η πηγή. Ποια, λίγο παρακάτω θα πει στην Σαμαρίτιδα γυναίκα, και εκείνος που θα πιει από το νερό που θα του δώσω δεν θα πεθάνει ποτέ και δεν θα διψάσει ποτέ. Πεςτε μου σας παρακαλώ, σε αυτό το σημείο, τι αναγνωρίζετε εις το πρόσωπο του Χριστού? Ποια η ταυτότητα του Ιησού Χριστού? Εάν στην Παλαιά Διαθήκη λέγει ο Γιαχβέ, ο Κύριος, εγώ είμαι η πηγή της ζωής, και ο Κύριος λέγει, ο Ιησούς Χριστός τώρα στην Καινή Διαθήκη, εγώ είμαι η πηγή της ζωής, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Ποια είναι η ταυτότητά του? Είναι ο Γιαχβέ. Αυτός ενυνθρώπισε, ο Κύριος που ομίλησε στην Παλαιά Διαθήκη. Θέλετε, πάντα ο Λόγος ομίλησε στην Παλαιά Διαθήκη.
ο πατρός, ο πατήρ δια του λόγου ομίλει πάντοτε στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός ο λόγος που ομίλει στον Μωυσή, καλύτερα πιο μπροστά, στους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, μετά στον Αβραάμ, στους πατριάρχες δηλαδή του Ισαάκ, τον Ιακώβ, μετά εις τον Μωυσέα που εμφανίζεται ως μεγάλης βουλής άγγελος εις την Βάτων, στους προφήτες είναι ο λόγος, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που ενυνθρώπισε. Αυτός τώρα κάθεται στο πηγάδι και λέγει στην Σαμαρίτιδα γυναίκα, δώσ' μη ποιήν. Είδατε παρακαλώ η εκκλησιαστική μας παράδοση, η εκκλησιαστική μας θεολογία αμέσως συνδέει το πρόσωπο του Χριστού με εκείνον που ομίλει στην Εύα εις τον Παράδεισο. Είναι ο ίδιος που ομίλησε στην Εύα, είναι ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητα του ομιλούντος εις την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Με αυτό είναι καταπληκτικό, αγαπητοί. Είναι καταπληκτικό. Ακούστε τι λέγει παρακαλώ ο Ζαχαρίας, ο προφήτης, στο 14,18. Και εν τη ημέρα εκείνη. Ποια ημέρα? Της ημέρας της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Εξελεύσετε είδωρ ζών εξ Ιερουσαλήμ. Θα βγει ζωντανό. Ζων θα πει ζωντανό. Θα πει φρέσκο νερό. Όχι όπως το νερό ενός πηγαδιού, αλλά το νερό μιας πηγής που τρέχει. Αυτό λέγεται ζωντανό νερό. Ζων είδωρ. Θα βγει νερό από την Ιερουσαλήμ. Το ίμιση αυτού εις την θάλασσαν την πρώτην, δηλαδή την νεκρά θάλασσα, και το ίμιση αυτού εις την θάλασσαν την εσχάτην, δηλαδή στη Μεσόγειον. Από την Ιερουσαλήμ θα βγει νερό. Πότε? Εν τη ημέρα εκείνη. Είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι η πηγή της ζωής, ο Ιαχβέ, που θα γίνει άνθρωπος και θα εμφανιστεί αυτή η πηγή στα Ιεροσόλυμα. Γιατί το μισό πηγαίνει στην νεκρά θάλασσα και το μισό νερό πηγαίνει στην Εσχάτην, δηλαδή τη Μεσόγειο θάλασσα? Διότι η νεκρά δεν είχε ζωή και πηγαίνει εκεί για να δώσει ζωή. Είναι το σύμβολο του νεκρωμένου Ισραήλ. Η δε Εσχάτη θάλασσα, η Εσχάτη θάλασσα, αυτή η κλειστή θάλασσα, η θάλασσα που είναι το σκηνικό των αποκαλύψεων του Δανίηλ, είναι η χώρα των εθνών. Συνεπώς είναι η πηγή της ζωής που ζωντανεύει τον νεκρόν Ισραήλ, που νεκρώθηκε μέσα στην τυπολατρία και στην αποστασία. Είναι η πηγή της ζωής που δίνει ζωή, αιώνιον ζωή, εις τα έθνη που ήσαν μακράν του Θεού. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε το εξής: «Εγώ το διψώντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν». Εγώ, λέγει, σε εκείνον που διψά θα δώσω το νερό της ζωής δωρεάν. Ποιος εγώ? Είναι ο αμνός του Θεού. Είναι ο ενάνθρωπισσας Υιός του Θεού. Και παρακάτω λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 21 κεφάλαιο, στο 22 κεφάλαιο: «Και έδειξε μη ποταμόν ύδατος ζωής λαμπρών ως κρίσταλον εκπορευόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου». Μου έδειξε, λέει, ποτάμι, δηλαδή αίρεε, λαμπρών, σαν κρίσταλο που ξεκυρούσε ως από πηγή, από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου, του Πατρός και του Υιού. Είναι βέβαια το Πνεύμα το Άγιον, γιατί πρέπει να σας πω ότι το Πνεύμα το Άγιον εμφανίζεται ως νερό και ως πυρ, κυρίως αυτά τα δύο σύμβολα, αλλά και ο Υιός εμφανίζεται ως νερό, ως πηγή, ως ποταμός, ως πηγή ζωής. Και συνεπώς τι σημαίνει εδώ ότι ο Υιός εμφανίζεται ως νερό? Πρώτον, ότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος έδωσε τη ζωή σε ό,τι ζει. Είναι ο χορηγός της ζωής. Όταν στα χέρια του ο Υιός του Θεού πριν να ανθρωπίσει επήρε πυλό, δηλαδή τα στοιχεία της γης, και ενεφύσισε και έδωσε πνοή ζωή στον πρώτον άνθρωπο, τον Αδάμ,
Βλέπουμε εδώ τη ζωή να υπάρχει, να μπαίνει μέσα σε αυτό το κατασκεύασμα που λέγεται άνθρωπος. Την ερχομένη Κυριακή του τυφλού. Θα πει στον τυφλό των εκγενετής τυφλών που έλειπαν οι βολβοί. Όχι το τυφλός ο συνήθως ένας που τυφλούται, έστω και εκγενετής, αλλά έχει τα μάτια του, μόνο που δεν βλέπει. Εκγενετής τυφλός. Θα του πει, θα κάνει το εξής. Θα φτύσει χάμο ο Κύριος και θα κάνει λάσπη και θα πάρει πυλόν, προσέξτε, πυλόν, και θα χρήσει τα μάτια του τυφλού. Ποιος γιατρός, οφθαλμίατρος, πέστε μου, αντί κολυρίου θα έβαζε λάσπη? Αδιανόητο. Και του λέγει του τυφλού, πήγαινε τώρα στην κολυμβήθρα, εκεί να πληθείς. Βεβαίως πλήθηκε, βεβαίως η λάσπη έφυγε, αλλά την ώρα εκείνη που επλένετο και η λάσπη έφευγε, δημιουργούνται μάτια εις των τυφλών. Ξέρετε τι ήθελε να δείξει ο Κύριος? Την ταυτότητά του. Εκείνος που πήρε πυλόν και έκανε τον Αδάμ είναι ο ίδιος τώρα που έρχεται και πλάθει μάτια, ανύπαρκτα μάτια εις αυτών των τυφλών. Είναι μεγάλο πράγμα. Πολλαπλώς ο Κύριος μας έδειξε την ταυτότητά του. Αν βαθαίνουμε στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως, ποιος είναι εκείνος που ήρθε, όπως λέγει ο Ζαχαρίας, 2-3 χωρία πιο πάνω από αυτό που σας διάβασα προηγουμένως, ουέστησαν οι πόδες, λέγει, του οποίου τα πόδια στάθηκαν ανατολικά της Ιερουσαλήμ, εις το όρος των ελαιών. Είναι εκεί που ο Κύριος ανελήφθη στον ουρανό, ου οι πόδες έστησαν. Είναι συγκλονιστικό, αγαπητοί μου, είναι συγκλονιστικό. Ο αιώνιος Θεός, εκείνος που στο χέρι του μέσα είχε τα σύμπαντα, αυτός ήρθε μέσα μας. Είναι συγκλονιστικό, σας το ξαναλέγω. Αν κάποτε αυτό το πράγμα το ανακαλύψουμε, το ανακαλύψουμε όχι νοητικά, αλλά το ανακαλύψουμε εμπειρικά, με αυτή την όλη ύπαρξή μας το ανακαλύψουμε αυτό, αγαπητοί μου, θα ήταν κάτι ασύλληπτο για μας. Ασύλληπτο. Έτσι γίνεται το κύτταρό μας χριστιανικό, θα έλεγα. Έτσι μπαίναμε μέσα στο νόημα των πραγμάτων. Καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αισθανόμεθα για εκείνον, τι μπορεί να αισθάνεται η κτήσης για τον δημιουργό της. Δεύτερον, ο Χριστός δίδει την αιώνιον ζωή. Πάσο θεωρών τον Υιόν και πιστεύων εις αυτόν έχει ζωή αιώνιον. Ναι, είναι η πηγή της ζωής, της αιωνίου ζωής. Όχι της ζωικής μόνο, όχι μόνο της βιολογικής ζωής. Παρότι υπάρχει επάνω, μέσα στη δημιουργία καλύτερα, δεν λέγω πάνω στη γη, μέσα στη δημιουργία, ό,τι έχει ζωή είναι δικό του δημιούργημα. Όχι μόνο ζωή ζωική, βιολογική ζωή, αλλά και ζωή αιωνία. Αιωνία ζωή, γιατί είναι η πηγή της αιωνίου ζωής. Τρίτον, είναι ο Χριστός η πηγή της ζωής. Είναι το καθάριο εκείνο νερό. Γιατί η διδασκαλία του δεν έχει τίποτε το βλαβερό. Δεν είναι τα στάσιμα νερά ενός πηγαδιού ή μιας δεξαμενής που κάποτε μπορούμε να πιούμε και να βλαφτούμε. Αλλά είναι το καθαρό, διαυγές εκείνο νερό, το δροσερό νερό που όποιος σκύβει μέσα σε αυτό το νερό ξεδιψάει. Αισθάνεται υγεία μέσα του, πραγματική υγεία. Ο ίδιος είπε στους Φαρισαίους, «Σεις, λέει, ερευνάτε τα γραφάς, σεις ψάχνετε τις γραφές, ότι εμείς δοκείτε εν αυτές, ζωή αιώνιον έχει. Γιατί εσείς νομίζετε, ξέρετε, ότι εκεί υπάρχει η ζωή αιώνιος». Λοιπόν, οι γραφές αυτή την πηγή αποκαλύπτουν. Τον Ιησού Χριστόν, τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού. Εν τούτης, αγαπητοί, ο Θεός έχει ένα παράπονο μαζί μας. Εκφράζεται δια του Ιερεμίου του προφήτου 2,13 και λέγει, «Δύο και πονηρά επίησεν ο λαός μου, εμέ εγκατέλειπον πηγήν υδατο ζωής
και όριξαν εαυτής λάκους συντετριμένους ή ουδηλίσονται είδωρ συνέχειν. Δύο πονηρά πράγματα έκανε ο λαός μου. Ποιος λαός? Ο λαός του Ισραήλ. Δυστυχώς. Και ο νέος Ισραήλ. Δυστυχώς. Από πού το ξέρουμε? Εφόσον το λίμα θα σωθεί και όχι όσοι βαπτίζονται. Δυστυχώς, αγαπητοί μου, πήγαινε αυτά τα δύο πονηρά. Το πρώτο. Εμένα την πηγή της ζωής μιλάει στην Παλαιά Διαθήκη ο Ιαχβέ. Είναι ο Ιησούς Χριστός την Καινή που σας είπα προηγουμένως. Με εγκατέλειψε. Το δεύτερο. Όχι μόνο με εγκατέλειψε, αλλά κατασκεύασε λάκους συντετριμένους, δηλαδή λάκους χαλασμένους, κακοτράχαλους που δεν μπορούν να κρατήσουν νερό. Τι σημαίνει αυτό? Είναι πρώτον η αποστασία από τον Ιησού Χριστόν, δεύτερον η κατασκευή μέσων ανθρωπίνης παρηγορίας, όπως είναι ο πολιτισμός. Λέμε δεν έχουμε ανάγκη από τον Χριστόν, φτιάξαμε δική μας κατασκευή να μας παρηγορεί. Όπως είναι η φιλοσοφία, όπως είναι οι καλές τέχνες, θα λέγα ακόμα είναι και η φιλολογία. Πόσοι μαθητές ανατρέχουν εκεί και μαθήτριες ανατρέχουν εκεί να βρουν τι, ιδέες λέει. Δηλαδή συντετριμένα φρέατα, κακοφτιαγμένα ιδιοκατασκεύαστα, πηγάδια, τι είπα, ξεροπήγαδα. Δεν έχουν νερό, δεν κρατούν νερό. Εκεί ανατρέχουν να βρουν ιδέες, να βρουν τάχα ωραία πράγματα, σκέψεις καινούργιες, τάχα να δοθούν απαντήσεις στη ζωή. Πώς ο καθένας από αυτούς βλέπει τη ζωή, βλέπει την κοινωνία, για να πάρω να πάρουμε συνθήματα από αυτούς. Ποιους? Από τα συντετριμένα αυτά φρέατα. Αυτά τα δύο πονηρά, λέγει, έκανε ο λαός μου. Αυτά τα δύο πονηρά. Είναι φοβερό, αγαπητοί. Φοβερό. Εγκαταλείψαμε την πηγή της ζωής, το είδωρ των ζών, των Ιησών Χριστών. Και τρέχουμε τη δεκακίσε για να ξεδιψάσουμε τη μεταφυσική μας, που σας είπα προηγουμένως, δίψα. Τη δίψα της ψυχής μας, αυτή που κατασκευάστηκε. Ειδικά κατασκευάστηκε, όπως κάθε μηχανή έχει το δικό της το λάδι που θα λαδωθεί. Η δική μας η ψυχή κατασκευάστηκε για να πίνει το νερό που λέγεται Ιησούς Χριστός. Δηλαδή να τρώγει και να πίνει τον κατασκευαστή της. Γι' αυτό Κύριος είπε, ο τρώγν μου την σάρκα και πίνον μου το αίμα έχει ζωή αιώνια. Ακόμα ο Κύριος είπε, ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Ιωάννης 7,38. Όπως σας είπα προηγουμένως, και ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιον λέγονται νερό. Αυτός λέγει που θα πιστέψει σε μένα, θα ρεύσουν ποτάμια νερού από την κοιλιά του. Και κοιλιά του, εννοεί κοιλία, είναι τα σωθικά του, είναι το από μέσα του. Θα πληρωθεί Πνεύματος Αγίου. Γιατί θα πληρωθεί Πνεύματος Αγίου? Γιατί εγώ ο Υιός, ο ενανθρωπίσας, ανήλθα στον ουρανό, κατήλαξα τον Πατέρα και εκείνος έστειλε το Πνεύμα του το Άγιο, και γεμίζουν τώρα οι άνθρωποι που πιστεύουν σε μένα από μένα και Πνεύμα Άγιο. Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, αγαπητοί μου, όταν πήγαινε στη Ρώμη για να δικαστεί και συνεχεία να μαρτυρήσει, γράφει μια επιστολή πριν φτάσει στους Ρωμαίους Χριστιανούς. Έμαθε ότι οι Ρωμαίοι Χριστιανοί έκαναν προσπάθειες να μεσολαβήσουν στον Αυτοκράτορα, να γλιτώσει το μαρτύριον ο πολιός εκείνος πρεσβήτης, ο σεβαστός, ο θαυμάσιος Άγιος Ιγνάτιος, επίσκοπος Αντιοχίας. Το έμαθε αυτό και τους γράφει μία αθάνατη επιστολή.
η προς Ρωμαίους αυτή η επιστολή, αθάνατη επιστολή. Ανάμεσα σε εκείνα που γράφει, τους γράφει και τα εξής: ο αιμός αίρος εσταύρωται και ούκ έστειλε να μη πυρ φιλόηλον. Ο δικός μου, η δική μου η αγάπη, ο έρωτάς μου έχει σταυρωθεί, είναι ο Χριστός. Και δεν υπάρχει σε μένα πυρ φιλόηλον, δεν υπάρχει επιθυμία που να αγαπάει την ύλη. Ήδωρ δε ζων και λαλούν εν εμή εσωθέν μη λέγον. Μέσα μου αισθάνομαι ένα ζωντανό νερό που μου μιλάει και μου λέγει: δεύρω προς τον Πατέρα, έλα προς τον Πατέρα. Ουχ είδομαι τροφή φθοράς, ουδέ ειδονές του βίου τούτου. Δεν φεστιέμαι, λέει, με την τροφή της φθοράς, το ψωμί και το τυρί και το φαγητό που θα φάμε, τις κοινές τροφές, είναι τροφές φθοράς, ούτε τις ειδονές του βίου. Άρ τον Θεού θέλω, ο εστί σάρξη Ιησού Χριστού. Πόμα Θεού θέλω, ο εστί αίμα Ιησού Χριστού, το σώμα του και το αίμα του, το Χριστό που είναι η πηγή της ζωής. Βλέπει κανείς εδώ, επιτρέψατε μου μια πάλι λέξη, δεν μ' αρέσει και αυτή, αλλά για να κατανοούμε, ο μυστικισμός του χριστιανισμού. Τι είναι δηλαδή? Όταν ο πιστός ενώνεται με το Θεό, όταν θεώνεται, όταν καταξιώνεται αυτής της ενώσεως, είναι μεγάλο πράγμα. Έτσι, αγαπητοί μας, φτάσουμε κάποτε να λέμε κι εμείς, όπως ο ψαλμοδός: ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Πώς πηγαίνει το ελάφι στις πηγές των υδάτων και επιποθεί να πιει νερό πολύ? Έτσι λέγει: ο πηγή της ζωής, ο Χριστέ μου, έτσι σε επιποθεί η ψυχή μου, εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα. Ψαλμός 41. Εδίψασε η ψυχή μου το Θεό, τον ισχυρό, τον ζωντανό Θεό. Γι' αυτό ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, στον 22 ψαλμό λέγεται ότι είναι το είδωρ της αναπαύσεως, το νερό που αναπάγει. Αγαπητοί, λέγεται ότι ο άνθρωπος χωρίς νερό δεν μπορεί να ζήσει παρά μόνο έως 16 ημέρες, ενώ χωρίς φαΐ μπορεί να ζήσει πάνω από 40 ημέρες. Γι' αυτό ακριβώς ονομάζει τον εαυτόν του ο Χριστός νερό της ζωής, που σημαίνει ότι ο Χριστός είναι η ζωή μας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς το νερό που λέγεται Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν είναι η ζωή μας, είναι η αναψυχή μας, είναι η ανάπαυσή μας. Η Σαμαρίτιδα γυναίκα ήπιε αυτό το νερό, το νερό που λέγεται Χριστός, και έγινε η Αγία Φωτεινή. Έδωσε και τη ζωή της στο μαρτύριο η Αγία Φωτεινή, μαζί με 5 αδελφές της και 2 παιδιά της. Ακούσατε τα ονόματά τους? Φωτεινή, Ανατολή, Φωτό, Φώτης, το της με γιώτα, Παρασκευή, Κυριακή. Είναι οι αδελφές, τα παιδιά της. Φωτεινός, Ιωσής. Όλοι αυτοί ήπιαν το νερό της ζωής και έγιναν φως και έγιναν ζωή. Πήραν την αιωνία ζωή.